Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Θωμή Παλιού και βλέπετε το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Γυναίκα Εξαλλαγικής Επιτροπής Ορκομοσία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στεράς Ελλάδας. Παρόν ήταν και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών που ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για τις προτεραιότητες που έχουν θέσει με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους, μίλησαν στο ΣΤΑΡ οι νέοι αντιπεριφερειάρχες κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Ως βασικό μέλημα όλων των αντιπεριφερειαρχών είναι η κλιματική κρίση αλλά και τα δημογραφικά προβλήματα. Ζεστάθηκαν τα ταμεία των εμπόρων της Θήβας στις δύο εορταστικές περιόδους που πέρασαν και κυρίως αυτή των Χριστουγέννων. Αλλά οι εισπράξεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πάγιες υποχρεώσεις που δημιούργησε μια δύσκολη χρονιά. Ελπίδα για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες είναι οι χειμερινές εκτόσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τις διοικήσεις των Δήμων ανακοίνωσαν οι περισσότεροι από τους δημάρχους της Περιφέρειας Στερεάς, όπως επίσης πραγματοποίησαν και τις διμερισίες των συμβουλίων. Πρόκειται για θέσεις αντιδημάρχων που έρχονται σε άμεση επαφή με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είχαμε και σημερινές ανακοινώσεις αντιδημάρχων. Για πάμε να τις δούμε συνολικά. Ξεκινάμε με την Ιωάννα Καραγιάννη για τους Δήμους Ερέτριας και Λίμνης Μαντουδίου Αγίας Άννας. Ιωάννα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε άλλα θέματα, να δούμε τι απασχολεί σήμερα κυρίως την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε. Είναι εδώ μαζί. Επιστρέφουμε στο δελτίο κυρίες και κύριοι. Στενάζουν τα τμήματα και οι κλινικές του νοσοκομείου Χαλκίδας από την έλλειψη γιατρών και άλλων ειδικοτήτων. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών COVID και λοιπόν μετακινούνται γιατροί και νοσηλευτές από νευραλγικές θέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά αλλά και να μην δίδονται άδειες και ρεπό. Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλές παραιτήσεις και μετακινήσεις γιατρών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Για τα πολλά προβλήματα που καταγράφονται στο νοσοκομείο, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας από εργαζόμενους. Τις εργασίες της εταιρείας που έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΑΔΜΙΕ στον Μύτικα Χαλκίδα, στην εγκατάσταση καλωδίων υπερυψηλής τάσης εμπόδισαν σήμερα κάτοικοι από την περιοχή. Καταγγέλουν πως τα δύο καλωδία 400.000 βολτ περνούν έξω από τα σπίτια τους και το δημοτικό σχολείο, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών τους και των ίδιων. Πρόκειται για ένα έργο που θα τροφοδοτεί με ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με αφορμή την δήλωση του Άγγελου Συρίγου για την συνθήκη της Λοζάνης. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία Κωνσταντίνος Κούσαντας μέσα από τον Star FM και την εκπομπή «Ήρθε η ώρα» κάνει λόγο για πολιτικό λάθος που προκαλεί σύγχυση στα εθνικά μας θέματα, αφού την συγκεκριμένη συνθήκη πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Ο κ. Κούσαντας μιλάει και για τις ανοιχτές πολεμικές πληγές που μας κληροδοτεί η προηγούμενη χρονιά, ενώ χαρακτηρίζει το 2024 ως κομβικό έτος και για εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης.